Πραγματικά έτσι είναι σήμερα στο συνοικισμό, μια ηλιόλουστη μέρα. Μετά τη χθεσινή έντονη βροχόπτωση που είχαμε και σε κάποια σημεία και χαλαζόπτωση. Χωρίς καταστροφές, στις γεωργικές καλλιέργειες φαίνεται πως πέρασαν οι χθεσινές χαλαζοπτώσεις στην Κορίνθια. Οι παραγωγοί δηλώνουν πως θα είναι δύσκολο να αντέξουν μία ακόμη καταστροφή. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια ενημέρωση για ζημιές από τη χαλαζόπτωση που είχαμε, κυρίως στην περιοχή της αρχαίας Κορίνθου και ένα κομμάτι της Κορίνθου. Ακόμα δεν δείχνει για κάποια ζημιά. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε μία ακόμα άσχημη στιγμή για τον αγροτικό κόσμο εδώ της περιοχής μας, γιατί οι βροχές που ρίχνει είναι πολύ θετικές και πιστεύω ευεργετικές και για τον ελαιόνα, στον οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία 2-3 χρόνια η κατάσταση είναι απογοητευτική. Οι ποσότητες λαδιού, οι οποίες ελαιόλαδου, τις οποίες γίνεται συγκομιδή, είναι ελάχιστες. Και αν και η φετινή χρονιά έχει ανάλογα αποτελέσματα, δυστυχώς θα είναι καταστροφική για τον αγροτικό κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι βροχοπτώσεις που δείχνουν να πετάνε ένα μπλαστάρι οι ελιές θα βοηθήσουν έτσι ώστε με κατάλληλες καιρικές συνθήκες μέχρι τον καιρό που θα δέσουν οι ελιές θα έχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί είναι κάτι το οποίο το περιμένουν όλοι. Η περιοχή της Κορίνθου και γενικά της Ελλάδος αλλά και η περιοχή μας στηρίζεται πολύ στην παραγωγή του ελαιόλαδου και ελπίζουμε όλοι να έχουμε θετικά αποτελέσματα.